το κόκκινο και μετά, μιλάμε για οξύ υποσιτισμό, που το παιδί πλέον δεν μπορεί να μεταβολήσει την κανονική τροφή και αυτό μπορεί να έχει πολύ επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του. Αυτή είναι μια μεζούρα μέτρησης. Δυστυχώς, όσο και αν σε κάποιους φαντάζει απίθανο, υπάρχουν ανάμεσά μας εκατομμύρια παιδιά που το μπράτσο τους χωράει μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι. Αυτό είναι θεραπευτική τροφή, 500 θερμίδες η μία και είναι ήδη μεταβολισμένη. 27 λεπτά κοστίζει η ήδη μεταβολισμένη τροφή που παρέχουν σε υποσιτισμένα άτομα οι γιατροί χωρίς σύνορα. Ένα παιδί χρειάζεται 3 τέτοια την ημέρα ώστε σταδιακά να επανέλθει. Με 1 ευρώ την ημέρα δηλαδή, έχουμε εξασφαλίσει τη θεραπεία σε τουλάχιστον ένα παιδί. Σε ποιες χώρες το συναντάμε αυτό αυτή τη στιγμή? Αυτό το φαινόμενο είναι σχεδόν σε κάθε κρίση που ξεσπάει σε όλο τον κόσμο. Αυτά και άλλα πολλά μάθαμε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαμε από εκπροσώπους της ομάδας άμεσου διαλόγου των γιατρών χωρίς σύνορα που επισκέφτηκε το Ηράκλειο με σκοπό να παρουσιάσει το έργο, τις δράσεις αλλά κυρίως τους τρόπους που μπορούμε να σταθούμε στο πλάι τους. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει τον τρόπο. Οπότε είμαστε εδώ να του δώσουμε την ευκαιρία να μας υποστηρίξει. Ο κόσμος πώς αντιδρά όταν ακούει γιατροί χωρίς σύνορα? Μας ξέρουν, τους αρέσει η δράση μας, τους αρέσει που είμαστε ανεξάρτητος οργανισμός, αυτό που κάνουμε, γιατί ουσιαστικά προσφέρουμε τη ζωή, δεν είναι ας πούμε κάτι δευτερεύον. Οι γιατροί χωρίς σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει βοήθεια σε άτομα αποκλεισμένα από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Το επίγον είναι κάτι χαρακτηριστικό στον οργανισμό μας. Μέσα σε 24 με 72 ώρες μπορούμε να βρεθούμε σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου και να βοηθήσουμε τον πληθυσμό που μας έχει ανάγκη. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι όλα είναι δεδομένα, αλλά δεν είναι. Και αν κάτι συμβεί, είναι αυτοί που είναι εκεί και βοηθάνε. Οι γιατροί χωρίς σύνορα δραστηριοποιούνται τα τελευταία 48 χρόνια σε περισσότερες από 72 χώρες, κυρίως της Αφρικής και της Ασίας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 400 προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στη Σάμο, τη Λέσβο, τη Χίο. Έχουμε 2 σταθερές δομές στην Αθήνα. Συνολικά βρισκόμαστε σε 72 χώρες. Τι λέτε, θα σταθούμε πλάι τους?